Χρήστος Μίτσιος ή αλλιώς Παπαπάοκ, γνωστός για τα αισθήματά του για τον δικέφαλο του Βορρά, βρέθηκε αυτές τις μέρες στο νησί μας και θέλησε να γνωρίσει από κοντά την ομάδα που φέρει το ίδιο όνομα με την αγαπημένη του, τον Πάοκ Κρουσόνα. Ο ίδιος, όπως δήλωσε στην κάμερα της Κρήτη TV, περνώντας από τον Κρουσόνα, έμαθε για τον Πάοκ και ζήτησε να επισκεφθεί το γήπεδο αλλά και να γνωρίσει τους παίχτες. Και είναι τρέλα διπλή αυτή, το να βλέπεις στην Νότια Ελλάδα Πάοκ. Εντάξει, ραγίζει καρδούλα. Τρελάθηκα. Πέρασα και χθες από εδώ και τρελάθηκα. Γι' αυτό ξαναήρθα πάλι σήμερα. Έβηκα μέχρι Ανόγια πάνω. Εντάξει, έχω άλλη τρέλα. Πολλές τρέλες μάλλον. Αλλά σταμάτησα εδώ να φάω χτες το βράδυ και γνωριστήκα με τα παιδιά. Ψευτο ήξερα κάτι εδώ για ΠΑΟΚ. Και τώρα κόλλησε η καρδιά μου. Θα μοιράσω τη ζωή μου μισό καιρό στη Βόρεια Ελλάδα και μισό καιρό εδώ στον ΠΑΟΚ. Θα ασχοληθώ με αυτό τον ΠΑΟΚ να τον κάνουμε μεγάλο. Η επιθυμία του αυτή έγινε πραγματικότητα και μαζί με τον πρόεδρο του ΠΑΟΚ Κώστα Μπουμάκη βρέθηκαν χθες στο γήπεδο έτσι ώστε να γνωρίσει τους παίκτες. Ο πρόεδρος του ΠΑΟΚ δήλωσε χαρούμενος για την επίσκεψή του, ενώ δήλωσε ότι από εδώ και στο εξής η ομάδα βρήκε ένα νέο φίλο. Είναι μια τεράστια, μια μεγάλη τιμή για μας αυτός ο συγκεκριμένος ευλογημένος άνθρωπος να βρίσκεται στον Κρουσόνα, σε ένα άλλο ΠΑΟΚ, αλλά δεν υπάρχει ΠΑΟΚ, ο ΠΑΟΚ είναι ενιαίος. Θεωρώ ότι ο ερχομός του εδώ πέρα πραγματικά μας έχει συγκινήσει όλους, εμένα προσωπικά, το συμβούλιο, τα παιδιά, τους προπονητές. Είναι μια μέγιστη τιμή για μας και όπως πολύ σωστά είπε και βασίζομαι στα λόγια του, πιστεύω ότι θα μοιράσει πραγματικά το χρόνο από εδώ και πέρα μεταξύ Βορρά και Νότου. Άλλωστε, μας συνδέουν πάρα πολλά πράγματα. Δεν μας χωρίζει τίποτα. Η αγάπη μας για το ποδόσφαιρο, η αγάπη μας για τον ΠΑΟΚ. Και θεωρώ ότι έτσι θα κάνουμε όμορφη δουλίτσα μαζί. Ο πατήρ Μίτσιος γνώρισε τους παίκτες του ΠΑΟΚ με τον ίδιο να δηλώνει ενθουσιασμένος για την συνάντηση αυτή. Είχα αγαπήσει ήδη την Κρήτη πολύ. Ήξερα ότι κάπου υπάρχει μια ομάδα του ΠΑΟΚ εδώ, αλλά χθες που πέρασα και σας και γνώρισα κάποια πράγματα, ζήτησα και σήμερα να έρθω από εδώ. Να έρθω από εδώ να σας δω, να δηλώσω παρόν, να αφήσω την αγάπη μου εδώ, αλλά να έρχομαι συχνά να σας βλέπω κανονίστε. Καλωδεχούμε. Δεν θέλω τίποτα άλλο παρά την πρώτη θέση. Τελείωσε το ΠΑΟΚ, δεν είναι για παρακάτω. Ποτέ για δεύτερη. Λοιπόν, θα πάμε κάθε χρόνο και μια πρώτη θέση και σε 3-4 χρόνια. Είπα και στον πρόεδρο, θα παίζει ΠΑΟΚ του Βορρά, ΠΑΟΚ του Νότου. Ο Γενικός Αρχηγός της ομάδας του Κρουσόνα μίλησε για τον πατήρ Χρήστο με τα καλύτερα λόγια, ενώ προχώρησε και σε μια αποκάλυψη που αφορά το έργο του ίδιου. Το έργο του είναι, το κοινωνικό του έργο είναι πάρα πολύ μεγάλο σε όλη την Ελλάδα πλέον. Είναι ο αγαπημένος παπάς της Θύρας 4. Όλη η νεολαία που ασχολείται με τον ΠΑΟΚ και έχει προσφέρει πάρα πολλά. Ο ίδιος μάλιστα πατήρ Μίτσιος δεν δίστασε να στήσει την μπάλα στην άσπρη βούλα και να εκτελέσει πέναλτι με στυλ Βιερίνια, στο οποίο μάλιστα και ευστόχησε.